Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας στο πλαίσιο των Erasmus Days. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο εκπαιδευτικούς από το Δημοτικό Σχολείο Ορμήλειας Χαλκιδικής. Μαζί μας είναι η κυρία Νικήτα Παναγιώτα, εκπαιδευτικός γενικής αγωγής με 22 χρόνια εμπειρίας και συντονίστρια τριών έργων Erasmus Plus, καθώς και η κυρία Γιαννούλα Χριστιανού, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και υποδιευθύντρια του σχολείου. Στο podcast αυτό θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους με το πρόγραμμα Erasmus Plus και τα σημαντικά ωφέλη που έχει φέρει στο σχολείο τους. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος στο οποίο μετέχετε? Ονομάζομαι Νικήτα Παναγιώτα και είμαι εκπαιδευτικός γενικής αγωγής. Υπηρετώ στο Δημοτικό Σχολείο Ορμήλειας και αποτελώ συντονίστρια του έργου Erasmus KA220, συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση με τίτλο Saturday Grey. Το σχολείο μας συντονίζει το έργο και έχει εταίρους δημοτικά σχολεία από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία. Πρόκειται για ένα έργο διετούς διάρκειας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 250.000 ευρώ. Ως οριζόντιες προτεραιότητες του έργου επιλέχθηκαν περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ένταξη και ποικιλομορφία, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενώ παράλληλα εξετάζονται από το έργο τα παρακάτω θέματα: δημιουργικότητα, τέχνης και πολιτισμός, έρευνα και καινοτομία και STEM. Τα κύρια προϊόντα του έργου είναι 4 και είναι μέρος του δεύτερου work package. Πρόκειται για ένα βιβλίο έντυπο και ψηφιακό με τίτλο Green Treasure Basket, ένα σύνολο πρακτικών που επινοήθηκαν και υιοθετήθηκαν από τα συνεργαζόμενα σχολεία για την προώθηση πράσινων πρακτικών και την αύξηση της γνώσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό 75 μαθημάτων με εργαστήρια, πειράματα, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις και άλλα. Δεύτερο προϊόν είναι το Flora and Fauna's Discovery, ένα έντυπο βιβλίο και ένα ψηφιακό με πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της κάθε χώρας. Τρίτο προϊόν είναι το Play the Planet, ένα θεατρικό έργο με θέμα το περιβάλλον, το οποίο είναι γραμμένο σε βιβλίο με τη συνεργασία όλων των εταίρων και το οποίο θα παιχτεί από μαθητές όλων των σχολείων. Τέταρτο προϊόν, Saturday Grey Playing an Eco Game, ένα σετ 7 επιτραπέζιων παιχνιδιών και 7 ψηφιακών, ένα από κάθε σχολείο, με περιβαλλοντικό θέμα. Δημιουργήθηκαν επίσης αποτελέσματα μικρότερης κλίμακας, όπως εργατέχνης, πειράματα, ταΐστρες πουλιών, ξενοδοχεία εντόμων, δημιουργίες STEM, δημιουργίες γλωσσικές, διοργάνωση καμπανιών, εθελοντικές δράσεις, συμμετοχές σε καρναβάλια, χριστουγεννιάτικα παζάρια και πολλά ακόμα. Το τρίτο work package του έργου περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικές πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις: τη διοργάνωση οικολογικού φεστιβάλ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλειας και τη διοργάνωση περιβαλλοντικού συνεδρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου παρουσιάζονται τα 4 κύρια προϊόντα του έργου και άλλες ομιλίες. Επίσης, είναι το θέμα της συμμετοχής του σχολείου μας στις Erasmus Days 2024. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι άλλαξε στο σχολείο σας με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus Plus? Τι άλλαξε στο σχολείο μας? Το σχολείο ως δυναμικός οργανισμός ωφελήθηκε πολύ πλευρά από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus. Λαμβάνοντας τη χρηματοδότηση, κατάφερε να υλοποιήσει πολλές δραστηριότητες που δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν χωρίς αυτή. Ο διευθυντής, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στα συνεργαζόμενα κράτη και να γνωρίσουν πολιτισμούς, εκπαιδευτικά συστήματα, να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας, να ανταλλάξουν ιδέες και να ενισχύσουν την ταυτότητά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε και το ευρωπαϊκό προφίλ του σχολείου και έγινε περισσότερο αναγνωρίσιμο στον εκπαιδευτικό κύκλο. Επιστρέφοντας, η αποκτηθήσα γνώση και εμπειρία μεταλαμπαδεύτηκαν στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα με μεγάλη επιτυχία. Ακόμα, οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες και ευκαιρίες για συνεργατικές δράσεις, σεβόμενοι τις απόψεις των άλλων και την πολιτιστική πολυμορφία. Ενισχύθηκαν οι δεξιότητές τους ως προς τη χρήση των εργαλείων πληροφορικής, της αγγλικής γλώσσας, της τέχνης, δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Επιπλέον, βελτιώθηκε και ενισχύθηκε η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς, συλλόγους, τον Δήμο, πολιτιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικά κέντρα, εθελοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες εμπειρογνώμονες από την κοινότητα και άλλοι. Είναι αξιοσημείωτο να υποθεί ότι στο σχολείο επικρατούσε πάντα ένας ενθουσιασμός κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ και συνεργάζονται πολύ πιο αποτελεσματικά από πριν. Είναι παρατηρητέο επίσης ότι έχουν γίνει πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι στη διδασκαλία τους και χρησιμοποιούν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία.
Τέλος, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, τα παιδιά παρουσίαζαν τις εργασίες τους και ένιωθαν σημαντικά άτομα με ενισχυμένη την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. «Το Εράσμους είναι γιορτή», είπαν κάποια παιδιά. «Είναι γνώση, είναι δημιουργικότητα, είναι φιλία». Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νικήτα. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χριστιανού. Τι άλλαξε στον τρόπο που αντιμετωπίζετε πλέον τους μαθητές σας? Ονομάζομαι Γιάννα Χριστιανού. Είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Εργάζομαι στο Δημοτικό Σχολείο Ορμίλια στη Χαλκιδική. Υπηρετώ στη θέση του τμήματος ένταξης του σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι υποστηρίζω παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με απότερο στόχο μας την ισότιμη και ανεμπόδιστη συμπερίληψή τους στη γενική τάξη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα στυλ μάθησης και τις κλίσεις του καθενός από αυτά. Το πρόγραμμα Εράσμους ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μας, τόσο σε κλίμακα σχολείου, αλλά ιδιαίτερα σε κλίμακα λειτουργίας μιας τάξης ειδικής αγωγής, όπως είναι η δική μας. Συγκεκριμένα, παρατήρησα πολύ διακριτές αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζω τους μαθητές μου και ειδικότερα στον τρόπο που συντάσσω το πρόγραμμα υποστήριξης για τον καθένα, καθώς είμαι πλέον πολύ πιο ευέλικτη στις προσαρμογές που θέλω να κάνω και μου είναι πιο εύκολο να σκεφτώ πρώτα τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, ώστε να διαμορφώσω ένα αντίστοιχο πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης, το πρόγραμμα Εράσμους με βοήθησε στο να λαμβάνω υπόψη μου πρώτα το διασκεδαστικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Κάτι που πολύ συχνά δυστυχώς εμείς οι εκπαιδευτικοί παραβλέπουμε, λόγω του φόρτου εργασίας που μας καταβάλει. Το πρόγραμμα Εράσμους μας έδωσε νέες διόδους έκφρασης και σε πολλούς από τους μαθητές μου μπόρεσε να δείξει μια πιο καλλιτεχνική πλευρά, που μέχρι τώρα δεν γνώριζα πως υπήρχε μέσα τους. Πλέον τους αντιμετωπίζω ως μικρούς καλλιτέχνες. Μια επίσης πολύ σημαντική αλλαγή που παρατήρησα είναι πως πλέον μου είναι πιο εύκολο να τους δω ως μελλοντικούς πολίτες που εν δυνάμει μπορούν να φέρουν την αλλαγή στον κόσμο. Καθώς με το να καταπιαστούμε με ζητήματα όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το προστατέψουμε, ανέδειξε κατά πολύ την υπεύθυνη πλευρά τους και τους προέτρεψε στο να ασχοληθούν με αντίστοιχες θεματικές. Κλείνοντας αυτό το μήνυμα, οφείλω να αναφέρω πως το πρόγραμμα Εράσμους μου έθεσε πολλές και ενδιαφέρουσες προκλήσεις και μία από αυτές ήταν να καταφέρω να κάνω προσβάσιμο και περισσότερο ελκυστικό το υλικό των δραστηριοτήτων στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να επιτευχθεί η συμπερίληψή τους και μέσω αυτής της οδού. Οι μαθητές μου έχουν γίνει για μένα πλήρως δυναμικά όντα που αλλάζουν και εξελίσσονται καθημερινά. Και εγώ είμαι εκεί για να τους υποστηρίζω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Ωραία, ωραία. Με λίγα λόγια, τι προοπτικές ανοίγονται για το σχολείο σας και τους μαθητές σας? Ό,τι αφορά τώρα τις προοπτικές που ανοίγονται τόσο για το σχολείο όσο και για τους μαθητές μας, αυτό αποτελεί επίσης ένα μεγάλο και δυναμικό πεδίο που συνέχεια εξελίσσεται. Συγκεκριμένα αυτό που έχω έντονα παρατηρήσει είναι το ότι οι συνεργατικές πρακτικές, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τους συναδέλφους, τόσο για την μεταξύ τους σύμπραξη όσο και για τη σύμπραξή τους με τους μαθητές, έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, τον έχει μεταβάλει προς το καλύτερο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένας βασικός προβλεπτικός παράγοντας επιτυχίας για τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα Εράσμους, η οποία είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον, σε προγράμματα που μπορούμε να συμμετέχουμε στο μέλλον. Μεγάλη βελτιωτική αλλαγή αποτέλεσε επίσης και το γεγονός της ανταλλαγής μαθητών μεταξύ των χωρών, καθώς μέσω αυτής επέρχεται αργά αλλά σταδιακά μια αλλαγή και στο σχολείο εκ των έσω, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς καθοδηγητές αυτοί είναι τα ίδια τα παιδιά, τα οποία αφομοίωσαν καλές πρακτικές που παρατήρησαν στις χώρες που επισκέφθηκαν. Οι ανταλλαγές που έλαβαν χώρα βοήθησαν επίσης και στο να δημιουργηθούν φιλίες, οι οποίες εν δυνάμει θα διαρκέσουν και για μία ζωή. Ένα γεγονός πολύ θετικό για την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας. Τελειώνοντας, μέσα από τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Εράσμους, είμαστε σαν σύλλογος διδασκόντων, θεωρώ, περισσότερο ανοιχτοί πλέον σε νέες ιδέες και καινούργιες καλές πρακτικές. Στην εξέλιξη του σχολείου μας σίγουρα βοηθάει και θα βοηθήσει η σχέση η οποία έχει οικοδομηθεί με τους εταίρους μας, η οποία και θα είναι καταλυτική στην υιοθέτηση νέων πρακτικών εξέλιξης. Νομίζω πως δεν ξεχνάω κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε για αυτή την τόσο όμορφη εμπειρία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του podcast. Ευχαριστούμε θερμά τις καλεσμένες μας που μας μετέφεραν τις γνώσεις και τις εντυπώσεις τους για τα ωφέλη του Erasmus Plus, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Μην ξεχνάτε, το Erasmus Plus ανοίγει δρόμους σε νέες ευκαιρίες μάθησης και συνεργασίας, αλλάζοντας τις ζωές όλων των συμμετεχόντων.